Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Όλο το κεφάλαιο της δημοσιονομικής της αξιοπιστίας εναποθέτει η κυβέρνηση στην ρύθμιση των 120 δόσεων. Μέγαρο Μαξίμου και Οικονομικό Επιτελείο προσδοκούν πως η ροή των εσόδων από την ρύθμιση για τις οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους θα είναι ικανή να τονώσει τις δημόσιες εισπράξεις και να γεμίσει τα ταμεία, τα οποία θα διάσουν από την καταβολή της 13ης σύνταξης και από τις αλλαγές των ΦΠΑ. Αυτή η πολιτική απόφαση ανησυχεί τους θεσμούς, καθώς θεωρούν πως η κυβέρνηση στηρίζει τη δημοσιονομική της πολιτική σε προσδοκίες και σε μέτρα άγνωστης δημοσιονομικής απόδοσης. Το Hellenic Observatory, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και με την υποστήριξη του Ελληνικού Συλλόγου Αποφύτων του London School of Economics, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου και εμπιστοσύνης, ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης». Η βασική ομιλήτρια, Αν Ταμάγιο, καθηγήτρια λογιστικής στο LSE, θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οικοδομούν το κοινωνικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης και μπορούν να προσθέσουν εταιρική αξία. Θα υποστηρίξει ωστόσο ότι το αίτημα για αύξηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυθεί στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 16 Μαΐου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο Μέγαρο Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας Αιώλου 82-84. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη προηγούμενη σχετική εγγραφή. Εκτός ελληνικής πραγματικότητας, χαρακτηρίζουν υψηλόβαθμες τραπεζικές πηγές τις εικασίες περί επικείμενης επιβολής χρεώσεων σε αναλήψεις από ATM της ίδιας τράπεζας, σε δηλώσεις του στο insider.gr. Ερωτηθήσαμε αφορμή την επιβολή προμηθειών για αναλήψει σε μεγάλο τμήμα των βρετανικών ATM. Καλά πληροφορημένη πηγή αναφέρει ότι αυτό το σενάριο βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα, διασκεδάζοντας έτσι τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα περί του αντιθέτου. Ανωδικά κινείται χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα και μένει σε 734,10 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.